Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτας στο Περιστέρι, από το φιλικό του Κεραυνού Πετρούπολης με την Άμυλα Περιστερίου. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Κεραυνού Πετρούπολης, τον Αλέξη Γκουτσούλα. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φέτος ανέλαβε στην ομάδα. Ποιος θα είναι ο στόχος του Κεραυνού Πετρούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας? Ο στόχος ξεκάθαρα είναι η άνοδος. Να ανέβουμε κατηγορία, να κάνουμε αυτό που δεν καταφέραμε πέρσι. Σε συνδυασμό με καλό ποδόσφαιρο, με ποιοτικό ποδόσφαιρο, επιθετικό, με πολλά στοιχεία σύγχρονης, της σύγχρονης κατάστασης του ποδοσφαίρου. Ο στόχος μας είναι αυτός, για αρχή. Και μετά, εάν μπορέσουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια να βοηθήσουμε και τα νέα παιδιά να εξελιχθούν και να προχωρήσουν, είναι και αυτός ένας στόχος ακόμα που έχουμε θέσει στην ομάδα. Το ρόστερ απαρτίζεται από νεαρούς παίκτες κυρίως. Έχετε και έμπειρους ποδοσφαιριστές? Έχουμε πάρα πολλούς νεαρούς και λίγους έμπειρους και καλούς. Όχι παραπάνω. Σε ηλικία δεν κάναμε μεγάλες προσθήκες. Δεν ανεβάσαμε το μέσο όρο της ηλικίας. Προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε στα επίπεδα που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, στηριζόμενοι σε νέα παιδιά ταλαντούχα και με νεαρά παιδιά, με παιδιά που είναι έμπειροι, αλλά καλά παιδιά κυρίως. Ωραία. Είναι πολύ μεγάλη βάση στο χαρακτήρα. Να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team που είστε μαζί. Ναι, είναι ο Παύλος ο γυμναστής μας και ο Γιάννης ο προπονητής θεματοφυλάκων. Τα επίθετά τους. Είναι ο Λαγοδήμος και ο Τζίβρας, ο Γιάννης. Είναι τα παιδιά που απαρτίζουν όλο το προπονητικό team και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Πώς κυλάει η προετοιμασία? Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της προετοιμασίας? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, από την προσπάθειά τους. Προσπαθούν και αυτοί να καταλάβουν το πλάνο που θέλω να περάσω και τη φιλοσοφία και εγώ να τους γνωρίσω καλύτερα, να τους δω και παιχτικά, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλη την παρουσία όλων των παιδιών. Ωραία. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή είναι να γίνει κάποια άλλη προσθήκη? Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε 1-2 προσθήκες ακόμα, όχι κάτι παραπάνω. Αυτό. Ωραία. Η κλήρωση είναι την Τετάρτη του πρωταθλήματος. Κλείνοντας, τι να περιμένουμε από τον Κεραυνό Πετρούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα? Μου είπες ότι στόχος θα είναι η άνοδος. Θα είναι η άνοδος, αλλά να περιμένετε και ποιοτικό ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο και σύγχρονο. Αυτή είναι η βασική μας στόχη. Να κινηθούμε σε αυτά τα πρότυπα. Αυτό είναι ο στόχος μας. Καλή επιτυχία, καλή σεζόν. Μακάρι να διεξαχθούν κανονικά τα πρωταθλήματα, να μην έχουμε διακοπές. Ευχή όλων μας και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Να είμαστε υγιείς. Ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία. Να είστε καλά, να είστε καλά.